Όσον αφορά το πρόβλημα που υπάρχει με τις φοιτητικές κατοικίες και τη δυσκολία έβρεσης αυτών από τους υποψήφιους φοιτητές, αυτό που παρουσιάζεται για ακόμη μια χρονιά σαν πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν οι διαθέσιμες φοιτητικές κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση που διατίθενται σε φοιτητές. Και το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται κυρίως στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, όπως είναι τα Χανιά, το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Καθώς δυστυχώς λόγω του θεσμού του Airbnb οι φοιτητές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δυσκολία της έβρεσης φοιτητικής κατοικίας, κάτι το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, όπου οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν στραφεί σε αυτή. Ίσως η μοναδική λύση στο πρόβλημα αυτό θα ήταν να τεθεί κάποιος περιορισμός από το κράτος ή έστω να δοθούν κίνητρα φορολογικά στους ιδιοκτήτες, μειώνοντας το φορολογικό συντελεστή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο οποίος ξεκινάει από το 15% και φτάνει μέχρι το 45% στη μακροχρόνια μίσθωση, ούτως ώστε να δοθούν φορολογικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες. Όσον αφορά τις κατοικίες που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση, παραδείγματος χάρη στη Βαρκελόνη, αυτό που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Δήμος της Βαρκελόνης είναι ότι όσοι έχουν άδειες για να διαθέτουν τα καταλήμματά τους για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb, οι οποίες άδειες αυτές ισχύουν μέχρι το 2028, δεν θα τις ανανεώσει ο Δήμος της Βαρκελόνης, και εδώ βλέπουμε ότι οι ίδιοι οι Δήμοι σε πολλές χώρες του εξωτερικού, όπως και οι κυβερνήσεις, έχουν ξεκινήσει να θέτουν περιορισμούς και όρια στο συγκεκριμένο θεσμό, καθώς βλέπουν ότι και οι ίδιοι οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βρίσκουν με ευκολία κατοικία, όπως και οι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στις ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγκάζονται να λαμβάνουν μέτρα, ούτως ώστε να μην παρουσιάζονται προβλήματα λόγω του θεσμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb.